δηλαδή αυτός ακόμα μιλούσε, έρχεται κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγωγού λέγοντας αυτόν ότι πέθανε η κόρη σου. Μην οκλείς και μην πας σε σκόπον του δάσκαλου. Ο Ιησούς όμως όταν άκουσε την είδηση, είπε στον αρχισυναγωγό, «Μη φοβήσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί η κόρη σου». Όταν δε εισήλθε στο σπίτι, δεν άφηκε κανένα να μπει. Εισμούει μόνο τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και τον πατέρα της κόρης και τη μητέρα. Έκλειναν δε όλοι και οδυνόμενοι εκτυπούσαν τα σκεφαλά και τα στήθη του για την εκράτη. Ο δε Ιησούς είπε, «Μη κλαίτε, δεν απέθανε, αλλά κοιμάται». Και τον περιγελούσαν διότι ήξεραν καλά ότι η κόρη είχε πεθάνει. Αυτός όμως έβαλε όλους έξω, έπεισε το χέρι της και φώναξε λέγοντα, «Κόρη, σήκω επάνω». Και αμέσως η ψυχή της επέστρεψε στο σώμα και αναστήθηκε. Και ο Ιησούς διέταξε να της δώσουν να φάγει, για να αναλάβει τελείως από την εξάντληση της ασθενίας που την οδήγησε στο θάνατο. Και έμειναν εξαιρετική και κατάπληκτη οι γονείς αυτής. Ο δε Ιησούς παρήγγειλε σε αυτούς να μην υπούνησε κανένα το γεγονός. Μην το κλείνεις εκεί. Κάτσε εκεί, θα τη φύγεις. Ακούσαμε το κείμενο που είπα και την ερμηνεία η αδελφή Μαρία. Θα ήθελα έτσι να αλλάξουμε λίγο τρόπο, να μην μονολογώ εγώ. Αν θέλει κάποια να πει τι κατάλαβε, τι δεν κατάλαβε, να προσθέσουμε 2-3 πραγματάκια για να συνεχίσω, για να ολοκληρώσω. Επειδή κυρία ξεκινήσατε πρωτύτερα, θέλετε να πείτε τίποτα εσείς. Τα έχω πολλές φορές διαβάσει τα Ευαγγέλια και με τη βοήθεια του Θεού κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα ότι ο Κύριος έκανε πάντα πολλά θαύματα, μεταξύ αυτών ήταν και αυτά τα δύο. Τις αιμορραγούσες γυναικός και την ανάστηση της κόρης. Όπως το είπαμε αναλυτικά, είπε ποιος με έγιξε πίσω εξίστη δύναμη από τον εαυτό μου και του λέγανε μαθαία πώς λέει, αφόσον είπε τόσος κόσμος. Ενώ ο Κύριος κατάλαβε ότι η κυρία που τον άγγιξε με την πίστη της ότι και λίγο να τα αγγίξω εγώ θα θεραπευτώ. Είχε πίστη μέσα της, γιατί είχε πολύ ταλαιπωρηθεί επί 12 ετή. Ωραία. Λοιπόν, τον έγιξε και έγινε καλά. Αμέσως φάνηκε ο πατέρας ο πονεμένος με το παιδί του πολύ άρρωστο και έφτασαν εκεί οι συγγενείς. Οι άρρωστοι. Οι άρρωστοι και του είπαν οι συγγενείς του: Μην να κλείσει τον κύριο, κόρη σου πέθανε. Ο κύριος όμως για να δείξει το θάμπο του, πως τόσα είχε δείξει, τόσα πολλά και τόσα είχε κάνει, λέει: Δεν πέθανε. Πίστευε και πάμε. Πήγανε στην οικία του, έβγαλε ως έξω, κάθισε μόνο τον Πέτρο και τον Ιωάννη και έδιωξε τους άλλους και άφησε τους γονείς μας. Έπιασε το παιδί από το χέρι και το ανέστησε. Γιατί δύναμη τι ήταν Θεός. Και είπε, δώστε της και να πάει, γιατί είναι εξαντλημένη και όλα αυτά. Το μικρό σας όνομα. Βασιλική. Η Βασιλική, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, Θεός μαζί σας. Ο τρόπος που τα είπατε μου δίνεται μεγάλη χαρά, διότι είσαστε βουτυγμένοι σε ένα χώρο που θα θέλαμε και προσπαθούμε να είμαστε όλοι. Αμήν, ο Θεός να βοηθήσει, να φωτίζει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πράγματι βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος, προφορικά θα πω έτσι κάτι, γιατί υπάρχουν δύο σημεία που είναι πολύ κέραια. Ο Κύριος έκανε δύο θαύματα. Την κόρη του Ιαρίου ήτανε 12 χρονών κοριτσάκι και κινδύνευε να πεθάνει. Και πήγε ο Ιάριος να τον παρακαλέσει, πηγαίνοντας ο Κύριος για να πάει να χειρίξει, τον συνάντησε στον δρόμο κάπου και τον παρακάλεσε. Και ο Κύριος του υποσχέθηκε ότι ναι, θα πάει να κάνει καλά το παιδί. Αλλά στη διαδρομή όμως κάποια άλλη γυναίκα, όχι 12 χρονών, που 12 χρόνια βασανιζότανε από την αιμορραγία, αυτή τη γυναικεία που ξέρετε εσείς όλοι, και δεν μπορούσε να κάνει τον εαυτό της καλά. Ενώ είχε δαπανίσει, λέει, όλο το βίος και όλα τα χρήματα στους γιατρούς. Και απεφάσισε να πάει κοντά στον Κύριο, ήταν η τελευταία της ελπίδα. Εδώ συγκινούμε πάρα πολύ και θέλω να κάνω μία στάση που θα μας ωφελήσει, πιστεύω, όλους. Άρα για κάτι που έχουμε ανάγκη σαν άνθρωποι, σαν ψυχή, σαν σώμα, μέσα στον κόσμο, μέσα στην ίδια τη ζωή αυτή, στην επικοινωνία μας, το Θεό τον έχουμε στο τέλος,
Πρώτα πρέπει να τον έχω. Στην ανάγκη μας, εκεί, στο τέλος, θα πάνε σε λέει και εκεί συγκινήθηκα όταν το διάβασα. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν δαπανήσει σήμερα, τη σήμερα ημέρα και προτού και χρόνια πίσω και αυτά τα χρόνια που πρόκειται να έρθουν, το βίο τους, τα χρήματά τους για να γίνουν καλά και όταν βλέπουν ότι δεν έχει γίνει τίποτα και έχουν αποτύχει τελείως, τότε άλλος τρόπος, άλλος χώρος δεν υπάρχει, ο Θεός. Και να φέρω ένα παράδειγμα, 38, που το διάβασα στην εφημερίδα, ένας δημοσιογράφος το είπε πάρα πολύ όμορφα, με έχει συγκινήσει αυτό. Θυμάμαι τον Αριστοτέλη Ωνάση, που είχε χάσει το παιδί του με το αεροπλάνο και είχε πέσει, και έκανε κάτι που δεν ξέρω, μάλλον από ό,τι καταλάβαμε μετέπειτα δεν το αναφόρησε. Ποιο, ότι τα αγαπούσε το παιδί πολύ και το προόριζε διάδοχο μέσα στον πλούτο που είχε αποκτήσει, που ήταν κρίσος. Και έπαθε μεγάλο σοκ. Και τι κάνει. Παίρνει το παιδί του και τον βαλσαμώνει. Και το βάζει στο σκορπιό να πηγαίνει να το βλέπει. Αυτό ξέρετε τι ήτανε. Να πηγαίνεις κάθε μέρα να βλέπεις το παιδί σου ολοζώντανο. Μαράζωσε. Μαράζωσε. Ούτε τα πλούτη και ξαφνικά βλέπουμε ότι πανικοβάλλεται η Ελλάδα όλη, η τηλεόραση, τα μέσα μαζικής ενημερώσεων και λέει ο Αριστοτέλης Ωνάσης έχει καλέσει τους μεγαλύτερους ιατρούς του κόσμου για να το κάνουν καλά. Ενώ τον είδανε από όλες τις μεριές, σηκώσανε τα χέρια και δεν γινόταν καλά. Και ένας που λέει, υπάρχει και ένας άλλος γιατρός που αν του πούμε μπορεί να σε κάνει καλά. Λέει να το φέρετε εδώ και όσα λεφτά θέλει να του δώσω να με κάνει καλά. Αυτός ο γιατρός λέει δεν θέλει χρήματα. Τι θέλει λέει, θέλει να σκύψεις κάτω και αν στην πορεία σου που έκανες όλα αυτά τα χρήματα έχεις αδικήσει κάποιον άνθρωπο, να του ζητήσεις συγχώρεση για όλα τα πράγματα και να βγάλεις αυτά που έχεις αδικήσει τους ανθρώπους απέναντι στον πλάστη και να τον παρακαλέσεις με ένα μεγάλο συγγνώμη και μετά να του πεις για το αίτημά σου. Του φάνηκε βαρύ. Δεν το ξέρε. Δεν το είχε μάθει ποτέ. Του φάνηκε βαρύ. Του λέει τι είναι αυτό, τι μου λέτε. Γιατί Θεό είχε τα χρήματα και σε μια στιγμή αυτά τα χρήματα δεν του κάνανε χρήση, ήταν άχρηστα. Και τι γίνανε μέχρι τέρας αυτά τα χρήματα και πού πήγανε. Αυτά τα χρήματα καταρχήν πάρχισε αυτός, άρχισε με απάτη. Πήρε τα πρώτα καραβάκια, τα καϊκάκια στην Αμερική και όταν έβαλε. Να μην πούμε στο θέμα αυτό. Και υπέγραψε, θα πω δύο κουβέντες από αυτό το θέμα πάνω. Λένε υπέγραψε με το δικό μου μολύβι και υπέγραψε όταν πήγε να πληρώσει δεν υπήρχε υπογραφή. Πρώτη απάτη. Να πάτη στην απάτη. Ευλογία Θεού δεν υπήρχε. Χρήμα πολλά, ευλογία Θεού υπήρχε. Πάντα παιδιά του. Δόξα τω Θεώ. Εγώ δεν είμαι θέση να κρίνω για αυτό το θέμα. Έτσι. Μακάρι και αυτό το παιδί που υπάρχει να μείνει. Σωστά. Αλλά άκουσα μια φορά που είπαν και αυτό στα 25 κάποιο θα το φάει. Το Θεό να φυλάει. Το κορίτσι. Ναι. Ο Θεό να φυλάει. Λοιπόν, και έφερα κάποιο παράδειγμα για την Μωραούσα ότι ενώ δαπάνησε τα χρήματά τη. Στο τέλος απεφάσισε να πάει εκεί, που στον Κύριο, γιατί άκουγε ότι ο Κύριος πέραγε και ο όχλος και φτωχός λαός πήγαινε και γινόταν ο ένας πίσω τον άλλο καλά. Εδώ όμως υπάρχει κάτι που θέλω να το δούμε λίγο έτσι προσεκτικά. Η Εμμοραούσα ξεκινώντας για να πάει στον Κύριο, πώς πήγε, για να το δούμε λίγο. Πίστη, πολύ. Λέει μέσα το κείμενο, το Ευαγγέλιο, ο όχλος λέει,
είχε θλίψει τον κύριο, τον είχε πιέσει από όλες τις μεριές και δεν υπήρχε χώρος. Και αυτή τώρα ήπρεπε να πάει κοντά στον κύριο, να ανοίξει αυτή την πίεση του κόσμου, να χωθεί μέσα και να αγκαλιάσει τον κύριο για να γίνει καλά. Και της φανόταν αδύνατο. Λέει, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και κάπου σκέφτηκε και λέει, θα πάω, πιστεύω στον άνθρωπο αυτό, ναι, που είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Και δεν ζητάω πολλά από τον άνθρωπο αυτόν. Απλούστατα, να καταφέρω να πάω κοντά του και να του αγγίξω το ημάτιό του κάτω, διότι τον είχαν αγγίξει τόσα άτομα και δεν είχε χώρο και αυτή να τον αγγίξει από κάπου. Και ξεκινώντας με την προϋπόθεση και με το σκεπτικό αυτό, όπως είπατε, είχε την πίστη ακράδαντη και ξεκίνησε. Παραμέρισε τα πάντα, άνοιξε χώρους, κάπου θα κοντραρίθηκε με τους ανθρώπους για να τους ανοίξει να πάει πιο κοντά στον ήλιο. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί το έχουμε πάθει κι εμείς. Και όταν έφτασε κοντά στον Κύριο, ακούμε στο Ευαγγέλιο του Κυρίου που λέει, ποιος με ακούμπησε. Είχε σκύψει και τον είχε ακουμπήσει στο ημάδιό του. Και το ακούνε οι μαθητές που ήταν κοντά. Και λέει, Κύριε, τι λες, εδώ τσακουμπάει τόσος κόσμος και λες ποιος με ακούμπησε. Και ο Κύριος λέει, σταμάτησε και απευθύνεται στους μαθητές και λέει, ποιος με ακούμπησε. Οι μαθητές πάλι του κάνανε την ίδια ερώτηση. Λέει, Κύριε, όχλος είναι κοντά σου, θέλει να έρθει πολύ κοντά σου και δίκως να το θέλει, σε ακουμπάει, σε σπρώνει, σε να με συθλίβει, διότι θέλουν όλοι να σε αγκαλιάσουν. Και λες, ποιος σε ακούμπησε. Και λέει ο Κύριος, ποιος με ακούμπησε, διότι λέει, από εμού εξωθώ χάρη, μία δύναμη χάριτος και πήγε στον άνθρωπο που με ακούμπησε. Σε αυτά που λέγει τώρα ο Κύριος, η Εμπαραούσα ήταν κοντά και τα ψυχή άκουγε. Και βλέπει αυτή, ακούει αυτή, ότι ο Κύριος δεν λαθάνει. Δεν έχει κάνει λάθος. Επέμενε και λέει, ο Κύριος ξέρει, για να το λέει, ξέρει τα πάντα. Άρα γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος, μήπως μπορεί καμία γυναίκα, κάποιος να μου το πει. Να δει αν πράγματι έχει την τόλμη να παρουσιαστεί, να δείξει την πίστη της ακόμη. Και αυτή όντως είχε την τόλμη, πήγε και είπε, εγώ Κύριε, και αυτό μου συμβαίνει. Για να ωφεληθεί ποιος. Να ωφεληθεί και εκείνη και ο κόσμος, το άκουσε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Γιατί λένε τα πατερικά, πολύ υπηρετή, λίγη υπηρετή. Άραγε όχλος, πήγαινε, τον αγκάλιαζε δωρεάν, χάρη από τον Κύριο δεν έβγαινε. Η γυναίκα όμως αυτή, με τον τρόπο που πήγε, με το σκεπτικό που πήγε και με τον αγώνα που έκανε να φτάσει στον Κύριο, ο Κύριος που γνωρίζει νεφρούς και καρδίας μέσα στον άνθρωπο τα κρυπτά μας, εγνώριζε με ποιο τρόπο πήγε και ήθελε στο θαύμα αυτινής της γυναίκας να δώσει μία απόδειξη στον κόσμο, στον όχλο όλο, ότι με ακολουθάτε. Γιατί με ακολουθάτε, τι θέλετε. Όλοι θέλετε από μένα ναι κάτι. Όλοι έχετε κάποια πάθηση. Και αν τολμήσει άνθρωπος να πει ότι δεν έχει κάτι με το, κάποια πάθηση, κάποιο ελάττωμα, αλίμονό του. Λοιπόν, δεν μου δώσατε την ευκαιρία που όλοι σας πούμε ακουμπήσατε να το καταλάβω. Η γυναίκα αυτή όμως μου το έδωσε. Και ήθελα να πει ότι μέσα σε όλο αυτό το χώρο, τον κόσμο, μία ψυχούλα ξεχώρισε. Και πρέπει να είμαστε παράδειγμα, αν πραγματικά θέλουμε κι εμείς κάτι,